Το ενετικό κάστρο υψώνεται μεγαλόπρεπο στην κορφή της πόλης της Νάξου. Παλιότερα ονομαζόταν μέσα κάστρο Ναξίας ή κάτω κάστρο, για να ξεχωρίζει από το απάνω κάστρο της Δρυμαλιάς και το κάστρο Ταπαλήρου στο Σαγκρί. Τριγυρισμένα από πανύψηλα σαν πύργους σπίτια που χρησιμεύουν για τύχη του, ασφαλισμένα από τις τρεις μεγάλες πόρτες του, ζει το δικό του κόσμο της γαλήνης και του παρελθόντος. Ξεκινάμε την περιήγησή μας από την Αγία Θεοδοσία. Ο ναός της Αγίας Θεοδοσίας σηματοδοτεί την είσοδο της πόλης. Προχωρούμε στο Καλτιρίνι που είναι το ίδιο από το 17ο αιώνα. Φτάνουμε στις Βόλτες. Κοιτώντας γύρω μας την πλατεία Μπραντούνα, είναι σαν να ζωντανεύει μπροστά μας το παζάρι που γινόταν εδώ εκείνη την εποχή. Μπροστά μας τώρα είναι η κύρια είσοδος του κάστρου, το παραπόρτα. Από εδώ αρχίζουμε την ανάβασή μας στο εσωτερικό του κάστρου. Γραφικά βόλτα και καμάρες σκεπάζουν τα απλά κόστρα τα καλτιρίνια του. Τα πουδιά, οι σκάλες και τα μπαλκόνια του στολίζονται από γλάστρες με βασιλικά, γαρούφαλα και ματζουράνες. Τα γραφικά παλιά οικίματα στολίζουν οικόσημα αρχοντικών οικογενειών. Το καλτιρίνι από το παραπόρτι οδηγεί σε ένα σταυροδρόμι δύο δρόμων. Ο περιφερειακός ονομάζεται Καρβουνόπουλο και ο ανηφορικός ονομάζεται Πέτρες. Συνεχίζοντας την ανάβασή μας από το Καλτιρίμι Πέτρες, φτάνουμε στην πλάτη του κάστρου, στην οποία υψώνεται η Καθολική Μητρόπολη. Η Μητρόπολη των Καθολικών ανάγεται στη Μεσαιωνική εποχή. Πιθανότατα χτίστηκε μετά το 1243 επί Άγγελου Σανούδου. Το δάπεδο του ναού είναι κατάλευκο από τους τάφους με τα οικόσημα ευγενών και αρχόντων του κάστρου. Στην πλάτσα επίσης δεσπόζει ο παλιός ερυπωμένος πύργος που εικάζεται ότι ήταν το ανάκτορο του Μάρκου Σανούδου. Κυριαρχούσε κάποτε σε ολόκληρο το κάστρο και επόπτευε όλη την πόλη, την πλούσια πεδιάδα των λιβαδιών και την απέραντη θάλασσα. Πίσω από τη Μητρόπολη βρίσκεται η καγκελαρία, ή ιδωτικό παλάτι, σύμφωνα με την επικρατέστερη ονομασία της. Σήμερα η καγκελαρία χρησιμοποιείται ως κατοικία του Καθολικού Επισκόπου όταν επισκέπτεται την Άξο. Πιο εκεί ξεχωρίζουμε την ανακαινισμένη σήμερα πρώην σχολή των Ρουσουλινών. Ιδρύθηκε από το Τάγμα των Γυναικών Μονικών. Η κανονική της λειτουργία ανάγεται στο έτος 1739. Η σχολή λειτουργούσε ως σχολείο θηλαίων ως τα μέσα της δεκαετίας του 70, προσφέροντας σημαντικό εκπαιδευτικό έργο στις μαθητριές της, Ελληνίδες και Ευρωπαίες. Στην απέναντι άκρη της σχολής βρίσκεται και η Μονή των Ρουσουλινών, η οποία επίσης πρόσφατα ανακαινίστηκε. Προσπάθειες ίδρυσής της ξεκίνησαν από τους Ιησουίτες μοναχούς το έτος 1630.
λειτουργήσε κανονικά και αδιάλειπτα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Προχωρώντας προς την άκρη της πλάτσας, συναντούμε τη Γαλλική Εμπορική Σχολή, όπου σήμερα στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν ήταν παρά το μοναστήρι του τάγματος των Ιησουητών Μοναχών που εγκαταστάθηκαν στην Άξο στις αρχές του 17ου αιώνα υπό την επιρροή της γαλλικής διπλωματίας και πολιτικής στην Ανατολή. Στην εμπορική σχολή φίτησε για ένα διάστημα και ο Νίκος Καζαντζάκης. Λίγο πιο εκεί βρίσκεται η καπέλα Καζάντζα. Είναι κτίσμα του 14ου αιώνα που στα ελληνικά σημαίνει σπίτι ή εκκλησία. Σύμφωνα με την παράδοση, το κτίριο υπήρξε το δουκικό παρεκκλήσι του Μάρκου Σανούδου, αλλά και εκκλησία των Ιησουητών από την εποχή της εγκατάστασής του στο νησί. Δίπλα στην κακελαρία βρίσκεται ο Ορθόδοξος Ναός ή Θεοσκέπαστη και ακριβώς πλάι η Αγία Αναστασία ή Φαρμακολίτα. Ο Ναός της Θεοσκέπαστης κτίστηκε πριν το 1207 και αποτελεί το αρχαιότερο μνημείο του κάστρου. Το μικρό δρομάκι πίσω από τη Θεοσκέπαστη μας οδηγεί στον Άγιο Αντώνιο της Πάντοβα, ενώ δίπλα του είναι η Μονή των Φραγκισκανών ή Καπουκίνων. Ο ναός είναι μονόκλητος και διακοσμημένος με ωραίες εικόνες, ενώ το μαρμάρινο δάπεδό του στολίζεται από τάφους αρχόντων με τα εικόσημά τους. Οι Καπουκίνοι έφτασαν στην Άξο το 1628. Η Μονή λειτουργήσε και ως σχολείο. Πίσω από τη Μονή βρίσκεται η ανατολική είσοδος του κάστρου, το πίσω παραπόρτι όπως λέγεται. Περπατώντας περιφερειακά το Καλτιρίνι Καρβουνόχωμα, φτάνουμε στον πύργο των Κρίσπη ή του Γλέζου. Χτίστηκε μετά το 1453 από τον Ιάκωβο Κρίσπο, νόθο γιο του Δούκα Γουλιέλμου. Σχηματίζει τη βόρεια πύλη του Φρουρίου, την αποκαλούμενη και Τρανή Πόρτα, μιας και βρισκόταν κοντά στα σπίτια των τρανών οικογενειών, τον Κρίσπη και τον Κάστερ. Κατά καιρούς ο πύργος γνώρισε την κατοχή διαφόρων ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα αρχικά ανήκει στους Κρίσπους και κατέληξε στην οικογένεια του Πέτρου Γλέζου, η οποία τον παραχώρησε στην αρχαιολογική υπηρεσία που τον ανακαίνισε για να στεγάσει το Βυζαντινό Μουσείο. Τα μνημεία του κάστρου αποπνέουν το άρωμα της παλιάς αρχοντιάς και δόξας, αλλά και της ενετικής αιματηρής κυριαρχίας στο νησί. Το σιωπηλό κάστρο, κατοικημένο τώρα από μερικές παλιές καθολικές οικογένειες και τον καθολικό κλήρο, ζει με τη μοναξιά και τις αναμνήσεις των περασμένων. Τα παλιά ξεχασμένα κτίρια κρατούν ακόμη κομμάτια από την παλιά εκείνη εποχή, όταν δοξασμένοι δούκες, υπότες και κόμητες κατοικούσαν το κάστρο.
τότε που άρχοντες και ηγεμόνες ερχόταν εδώ για υψηλές δεξιώσεις, τότε που άγριοι πειρατές ορμούσαν να το πατήσουν και εκείνο παλικαρίσια όρθανε το ανάστημά του, αποκρούοντας τις επιδρομές τους.